με άρχη οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή. Καλημέρα, κύριε Σταϊκούρα. Καλησπέρα. Κύριε Σταϊκούρα, θα μου πείτε δύο λόγια για τον προϋπολογισμό, αλλά έχω ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής, το οποίο είναι μπροστά μου και το διαβάζω, που λέει ότι συμφώνησαν οι Γερμανοί να μην περικοπούν οι συντάξεις, ότι αυτό έχει ενημερωθεί η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, και ότι έχετε συμφωνήσει όλοι μαζί για να μην γίνει περικοπή. Ισχύει αυτό? Προσωπικά ήμουνα στη συνάντηση με τους θεσμούς. Ναι. Θέσαμε το θέμα των συντάξεων. Εκφράσαμε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι οι συντάξεις δεν πρέπει να περικοπούν. Ναι. Όπως πράξαμε, μην ψηφίζοντας το νόμο το 2017 και φαίνοντας την τροπολογία το 2018, και οι θεσμοί δεν τοποθετήθηκαν. Ναι, αλλά αυτό λέει, απαντάτε άλλο από την ερώτησή μου. Διαπιστώσατε δε εκ του αποτελέσματος, ναι, ότι οι τοποθετήσεις των θεσμών ήταν ότι αυτό θα συζητηθεί το Οκτωβρίου. Ναι. Συνεπώς, σε ό,τι με αφορά, σε ό,τι γνωρίζω, όχι, δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν υπάρχει ενημέρωση ή δεν έχετε ενημερωθεί εσείς? Δηλαδή, είναι δεχομένος ο κύριος Μητσοτάκης να έχει ενημερωθεί από την κυρία Μέρκελ, όπως λέει το ρεπορτάζ, ή δεν έχει ενημερωθεί από την κυρία Μέρκελ? Δεν μπορώ να σας πω για αυτά τα ρεπορτάζ. Εγώ μπορώ να σας πω, επειδή ήμουνα εγώ αυτός που συμμετείχε στη συνάντηση με τους θεσμούς. Ναι. Εκπροσωπώντας την αυτό δηλαδή, είναι ένα μήνα πριν όμως τώρα. Είναι περίπου 20 μέρες πριν. Ναι, ναι. Κάτι διαφορετικό δεν έχω να σας πω. Δεν γνωρίζω κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Και τουλάχιστον οι δημόσιες τοποθετήσεις των θεσμών είναι ότι ακόμα και πολύ πρόσφατες, οι προχθεσινές, ότι όλα αυτά θα αξιολογηθούν μετά τα μέσα Οκτωβρίου, όταν η κυβέρνηση θα καταθέσει το προϋπολογισμό, το σχέδιο του προϋπολογισμού. Δηλαδή το προσχέδιο, το σχέδιο. Αυτό που κατέθεσε, όχι, το επόμενο. Το σχέδιο του προϋπολογισμού, όχι το προσχέδιο, το σχέδιο. Το σχέδιο. Το οποίο πότε θα κατατεθεί αυτό? Το οποίο θα πρέπει μετά τα μέσα Οκτωβρίου να κατατεθεί στην Ευρώπη, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μάλιστα. Και το οποίο θα έχει πάλι δύο σενάρια μέσα, τι μαθαίνετε? Η δική μου εκτίμηση είναι, με βάση τα λεγόμενα της κυβέρνησης, όσο μπορεί να τους πιστέψει κανένας, είναι ότι θα έχει ένα σενάριο. Το δεύτερο σενάριο, χωρίς την περικοπή των συντάξεων. Ένα σχέδιο θα στείλει δηλαδή. Θα στείλει ένα σχέδιο. Εικάζω ότι θα στείλει ένα σχέδιο, αποδεικνύοντας, τουλάχιστον με βάση τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, ότι επιτυγχάνονται δημοσιονομικοί στόχοι και στηριζόμενοι στην τοποθέτηση του επικεφαλής του Eurogroup, το μέτρο είναι δημοσιονομικό και όχι διαθετικό. Ναι. Τώρα, το ίδιο ρεπορτάζ λέει ότι η κυρία Μέρκελ ζητά και κάτι άλλο, πέρα από το να συμφωνήσετε όλοι τα κόμματα για να μην περικοπούν, που να υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί. Ζητάει επίσης ότι αυτό θα θεωρηθεί, λέει, ότι είναι άπαξ αυτή η μη εφαρμογή και ότι όλες οι άλλες μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν. Ποιος θα δεσμευθεί απέναντι στην κυρία Μέρκελ για κάτι τέτοιο? Εγώ μπορώ να σας πω καταρχήν ποια είναι τα δεδομένα. Ναι. Τα δεδομένα είναι ότι εμείς έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους εταίρους και δανειστές, αλλά και απέναντι στον ελληνικό λαό, για την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης ολοκληρωμένης πολιτικής. Μάλιστα. Η οποία θα επιτυγχάνει αρχικά τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί και μεταγενέστερα, επειδή η χώρα θα επιτυγχάνει υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης, την επαναδιαπραγμάτευση των δημοσιονομικών στόχων. Από εκεί και πέρα, το τι θα πράξει η κυβέρνηση, αυτό είναι δικό της ζήτημα. Η δέσμευση για τους στόχους, για όλα αυτά τα πράγματα, δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, η οποία σήμερα είναι, αύριο μπορεί να μην είναι, δεν ξέρω. Μπορεί να είστε εσείς η κυβέρνηση αύριο. Εσείς θα δεσμευτείτε ότι δεν θα αλλάξετε τίποτα άλλο? Δεσμεύεστε για κάτι τέτοιο στην κυρία Μέρκελ? Νομίζω πριν μου κάνετε το συμπληρωματικό ερώτημα, ήμουν πάρα πολύ σαφής. Ναι. Δεσμευόμαστε άμεσα στην υλοποίηση των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί. Αν μου επιτρέπετε μια παρένθεση για να καταλάβετε τα λεκτικά παιχνίδια που παίζει η κυβέρνηση, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, οι στόχοι του προγράμματος, οι στόχοι του μνημονίου ονομάζονται στόχοι ενισχυμένης εποπτείας. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία χώρα. Δεν υπάρχει αναφορά σε στόχους ενισχυμένης εποπτείας. Είναι στόχοι του προγράμματος που συνεχίζουν να υφίστανται. Ναι. Εμείς συνεπώς έχουμε δεσμευτεί άμεσα στην υλοποίηση αυτών των δημοσιονομικών στόχων. Με διαφορετικό μήνυμα οικονομικής πολιτικής. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρακαλώ. Η κυβέρνηση πριν από 3 μήνες έλεγε ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος 700 εκατομμύρια. Ναι. Μιλάμε για το μεσοπρόθεσμο. Που όλος αυτός ο χώρος θα αξιοποιηθεί για μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Τι βλέπουμε στο προσχέδιο? Ότι αξιοποιούνται τα 2 τρίτα αυτού για μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ναι. Έχουμε διαφορετικές επιλογές. Δεύτερον, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο πολύ διαθεωρητικές αλλαγές και να ενισχύσουμε τη ρευστότητα στην οικονομία. Η κυβέρνηση τι κάνει? Κρατάει χαμηλά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ένα δις κάτω από το στόχο, δεν πληρώνει οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα και δεν αποπληρώνει συντάξεις. Εμείς έχουμε διαφορετική προσέγγιση, γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε τη ρευστότητα στην οικονομία, ώστε η χώρα άμεσα να πετύχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Και, θέλω να το τονίσω για δεύτερη φορά, εάν επιτευχθούν αυτοί οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης, που είμαι απολύτως πεπισμένος ότι είναι εφικτό, γιατί το 2014 είχαμε συμφωνήσει με τους θεσμούς σε υψηλότερους αριθμούς ανάπτυξης, αυτό σημαίνει βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους,
άρα δυνατότητα για επαναδιαπραγμάτευση των δημοσιονομικών στόχων, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Μάλιστα. Εσείς λέτε ότι εμείς έχουμε μια οικονομική πολιτική, θα την κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Τώρα, αν η Μέρκελ θέλει δεσμεύση, δεν θέλει, δικό της θέμα, έτσι. Θέλω να σας πω ότι. Ναι, αλλά έχω μια εντυπωσιακή εικόνα, ξέρετε. Βλέπω μια χρησιμοποιητική αντιπολίτευση, η οποία ενδεχομένως θα γίνει κυβέρνηση, που κόπτεται περισσότερο για την τήρηση των δεσμεύσεων έναντι των δανειστών, από ότι κόπτεται η κυβέρνηση που είχε αναλάβει τις δεσμεύσεις. Αυτό είναι πρωτοφανές στην ιστορία, νομίζω, την οικονομική παγκοσμίως. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ναι, αυτές ακριβώς. Η κυβέρνηση λέει όμως θα δούμε, θα τις κάνουμε κλπ. Και εσείς λέτε όχι, θα τις εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις. Όχι, όχι. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους. Ναι. Και μένει πιστή σε αυτούς τους υψηλούς δημοσιονομικούς στόχους, που η ίδια υποστήριζε στην αρχή της θητείας της ότι είναι ανέφικτοι και ότι σκοτώνουν την οικονομία. Εμείς πιστεύουμε στην αλλαγή αυτών των στόχων, αφού αποδείξουν ως χώρα την αξιοπιστία μας και την αποτελεσματικότητα. Είναι, κατά τη δική μου εκτίμηση, ακριβώς το αντίστροφο από αυτό που λέτε εσείς. Δεν το κατάλαβα έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει να δεχτώ ότι είναι μια άλλη μέθοδος, να το πω έτσι. Μα η κυβέρνηση λέει: 3,5% θεωρώ ότι πρέπει να επιτυχάνω τα επόμενα χρόνια και θα επιτυγχάνω. Μάλιστα. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι στο βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ισχύει το 3,5%, αλλά αν αποδείξουμε σύντομα, σε ένα χρόνο, σε 1,5 χρόνο, ότι η χώρα επιτυγχάνει υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, θα ζητήσουμε την αλλαγή των δημοσιονομικών στόχων. Άρα, εμείς ζητάμε αλλαγή αυτών των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτό είναι σαφές για εσάς? Γιατί εγώ δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, στον κόσμο, πόσο σαφές είναι αυτό που μας ακούει τώρα? Δεν είναι σαφές ότι θα επαναδιαπραγματευτούν τους δημοσιονομικούς στόχους μετά από ένα χρονικό διάστημα. Τα τελευταία 10 χρόνια ακούω ότι οι κυβερνήσεις που θα επαναδιαπραγματευτούν τις δεσμεύσεις. Το θέμα είναι το εξής: οι δεσμεύσεις ισχύουν ή δεν ισχύουν, κύριε Σταϊκούρα, μεταξύ μας τώρα. Θα πάτε με πλεονάσματα 3,5%. Θα βουλιάξει η χώρα. Άρα συμφωνούμε. Ναι, αλλά και τι θα κάνετε, μου λέτε, θα συμφωνούμε να βουλιάξουμε, ναι. Μισό λεπτό όμως. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Από το πρώτο προς το δεύτερο μνημόνιο, ναι, και από το δεύτερο προς το τρίτο, οι δημοσιονομικοί στόχοι άλλαξαν. Άρα, μέχρι τώρα στην πορεία της κρίσεως, έχουμε αλλαγή δημοσιονομικών στόχων ανάλογα με την κατάσταση της οικονομίας. Όταν, για παράδειγμα, η οικονομία το 2015 επέστρεψε στην ύφεση, ναι, και δεν γύρισε στους θετικούς ρυθμούς που είχαν ξεκινήσει το 2014, αναγκάστηκαν οι θεσμοί να αλλάξουν και τους δημοσιονομικούς στόχους. Άρα, ήδη στο παρελθόν, πρώτο συμπέρασμα, έχουμε αλλαγή δημοσιονομικών στόχων σε όλα τα μνημόνια. Δεύτερον, μπορείς να αλλάξεις πολιτικές. Μιλάτε με ένα μέλος μιας κυβέρνησης που μείωσε συγκεκριμένους φορολογικούς συντελεστές. Ωραία, όταν οι θεσμοί είχαν διαφορετική άποψη. Θα τα κάνετε αυτά. Δεν αφήσω ότι θα τα κάνετε. Είναι εφικτό να αλλάξεις και πολιτικές. Ναι, αλλά σας λέω πάλι όμως, έχουμε το εξής φαινόμενο, το οποίο είναι για μένα στα όρια του παράδοξου. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αναλάβει ατελείωτες δεσμεύσεις και το συζητάει αν θα τις υλοποιήσει, ή τουλάχιστον έτσι λέει στη δημόσια στίβο, και μια αντιπολίτευση που δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση και λέει: α, με δεσμεύουν οι δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Όχι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω επιμένω σε διαφορετική ανάγνωση. Η κυβέρνηση, αν δείτε το προσχέδιο, λέει ότι εγώ και το μεσοπρόθεσμο, εγώ είμαι δεσμευμένη ως κυβέρνηση να επιτυχάνω 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα 4 χρόνια. Ναι. Και θα προσπαθήσω αυτά τα 3,5% να αποδείξω ότι επιτυγχάνονται με διαφορετικό τρόπο. Παράδειγμα, χωρίς να περικόπτω συντάξεις. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι αυτοί οι στόχοι μας δεσμεύουν μόνο βραχυπρόθεσμα. Ναι. Μπορούμε να αλλάξουμε πολιτικές και βραχυπρόθεσμα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και όχι με μεμονωμένες πολιτικές που είναι ουσιαστικά στην κατεύθυνση μείωσεων φόρων που κάνει η κυβέρνηση εκ των υστέρων, ακολουθώντας το δικό μας πρόγραμμα, αλλά με μια ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική και στη συνέχεια να αλλάξουμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Άρα επαναλαμβάνω ότι εμείς μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό και για μια διαφορετική πολιτική από αυτή που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχη οικονομικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Σταϊκούρα. Καλημέρα σας. Πάμε στις διαφημίσεις, παρακαλώ. Ανακάλυψε τη WinVision, τον καλύτερο.